Είναι μέλος του ΕΜΠΕΑ στη Γαλλία. Ονομάζομαι Φίλια Πολίτη και θα προσπαθήσω να συντονίσω τη συζήτηση. Μετά την σύλληψη του συντρόφου θα υπάρχει χρόνος για παρεμβάσεις, ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι καλό είναι να απενεργοποιήσουμε τα κινητά μας για να μην διακόπτουμε την ροή της συζήτησης. Να δώσουμε το λόγο στον σύντροφο. Donc je vais, pour parler de la commune, je vais donner quelques dates de la commune et puis évoquer les principales réalisations. Για να μιλήσω για την κομμούνα, θα δώσω πρώτα κάποιες ημερομηνίες γύρω από την κομμούνα και μετά θα παρουσιάσω την βασική εξέλιξή της. Et on pourra discuter à la fin sur les leçons de la commune. Και στο τέλος μπορούμε να συζητήσουμε πάνω στα μαθήματα από την κομμούνα. D'abord, il y a une question, pourquoi 140 ans après on parle encore de la commune? Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί μετά από 140 χρόνια μιλάμε ακόμα για την κομμούνα. C'est une expérience qui n'a duré que 72 jours. Ça n'a existé quasiment qu'à Paris. Et ça s'est fini par un massacre. Et pourtant, on commémore. Samedi prochain, il y a une manifestation de commémoration de la commune à Paris. Και παρόλα αυτά, το τιμούμε πάντα. Το επόμενο Σάββατο υπάρχει μια διαδήλωση μνήμης στο Παρίσι. Et en fait, tous les ans, il y a des manifestations pour la commune, petites ou grosses, selon les années. Και κάθε χρόνο υπάρχει μια διαδήλωση στην μνήμη της κομμούνας, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Je crois qu'il y a trois raisons pour cette postérité de la commune. Υπάρχουν, θεωρώ, τρεις λόγοι για αυτή τη διατήρηση της ανάμεσης κομμούνας. La première, c'est effectivement la répression. C'est la démonstration de la barbarie, y compris des républicains français. La deuxième raison, c'est que la commune a posé des problèmes, ouvert des chantiers. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η κομμούνα έθεσε ερωτήματα, άνοιξε δρόμους. Et la troisième raison, qui est en fait la plus importante, c'est le premier gouvernement de la classe ouvrière. Και ο τρίτος λόγος που είναι ο πιο σημαντικός είναι ότι μιλάμε για την πρώτη κυβέρνηση της εργατικής τάξης. Ce n'est pas la première fois que la classe ouvrière participe à une révolution. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η εργατική τάξη συμμετείχε σε μια επανάσταση. Mais c'est la première fois qu'elle le fait pour elle-même. Αλλά είναι η πρώτη φορά που το έκανε για τον εαυτό της. Donc l'histoire commence en fait en septembre 1870. L'ιστορία αρχίζει λοιπόν το Σεπτέμβριο του 1870. La France perd la guerre contre l'Allemagne. Η Γαλλία ιτήθηκε στον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας. L'empereur est fait prisonnier. Ο αυτοκράτορας Ναπολέον III εχμαλωτίζεται. Et à Paris, il y a des manifestations pour réclamer la République. Και στο Παρίσι αρχίζουν οι διαδηλώσεις που απαιτούν τη δημοκρατία. Et c'est un vrai mouvement populaire. Είναι ένα πραγματικό λαϊκό κίνημα. Qui est animé par des républicains très radicaux, des républicains rouges. Που το κινούν δημοκρατικοί ρεπουμπλικάνοι, πολύ προχωρημένοι, λεγόμενοι κόκκινοι δημοκρατικοί. Et par les militants de socialistes ou communistes ou libertaires. Και από αγωνιστές socialistes, communistes ou ελευθεριακούς. Qui sont les membres de l'Association internationale des travailleurs. Που είναι μέλη της Διεθνούς Ένωσης, της Παγκόσμιας Ένωσης Εργαζομένων. Qui est l'organisation internationale où il y a Karl Marx et Michel Bakounine. Που είναι η διεθνής οργάνωση στην οποία υπάρχουν μεταξύ άλλων ο Καρλ Μάρξ και ο Μιχαήλ Μπακούνιν. La bourgeoisie française républicaine a peur. Η δημοκρατική γαλλική αστική τάξη φοβάται. Elle a peur d'une république sociale, d'une république par en bas. Φοβάται μια κοινωνική δημοκρατία, μια δημοκρατία από τα κάτω. Et donc c'est elle qui proclame la république.
και αναγκάζεται η ίδια να, να ανακηρύξει τη δημοκρατία. Elle constitue un nouveau gouvernement de défense. Και δημιουργεί μια νέα κυβέρνηση άμυνας. Mais en fait, la majorité de ce gouvernement veut faire la paix avec l'Allemagne. Στην πραγματικότητα εννοείται πως η πλειοψηφία της κυβέρνησης αυτής θέλει να κάνει ειρήνη με τη Γερμανία. Et comme on le verra, ils ont plus peur de la classe ouvrière que de l'ennemi allemand. Και όπως θα δούμε, φοβούνται περισσότερο την εργατική τους τάξη παρά τον Γερμανό εχθρό. Donc, il nomme le maire adjoint et le maire d'arrondissement de Paris. Και διορίζουν τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο και τους επικεφαλείς των διαμερισμάτων του Παρισιού. Qui sont donc pas élus, mais nommés par le gouvernement. Αυτοί λοιπόν δεν εκλέγονται, διορίζονται από την κυβέρνηση. Et à la base, il y a un mouvement pour se donner une représentation démocratique. Αλλά στη βάση, κάτω στη βάση υπάρχει ένα κίνημα για να υπάρξει μια δημοκρατική αντιπροσώπηση. Et il y aura deux organisations qui vont naître comme ça. Και από αυτό θα γεννηθούν δύο οργανώσεις. Le comité des 20 arrondissements. Η επιτροπή των 20 συνοικιών. Dans chaque arrondissement, les assemblées populaires désignent des délégués. Σε κάθε συνοικία, λαϊκές συνελεύσεις εκλέγουν εκπροσώπους. Pour contrôler le maire qui n'est pas élu. Για να ελέγξουν τον δήμαρχο ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος. Et la deuxième organisation, c'est le comité central de la garde nationale. Και η δεύτερη επιτροπή είναι η κεντρική επιτροπή της εθνοφρουράς. En France, il y a l'armée régulière et la garde nationale. Στη Γαλλία υπάρχει ο τακτικός στρατός και η εθνοφρουρά. La garde nationale, c'est en fait une armée de réserve. Η εθνοφρουρά είναι ένας στρατός δεύτερης γραμμής, ας το πούμε. La plupart des εφεδρικός στρατός. La plupart des membres de la garde nationale sont ils sont mobilisés sur dans leur arrondissement, dans leur quartier. Η πλειοψηφία των μελών της εθνοφρουράς κινητοποιούνται στην περιοχή που κατοικούν, στη συνοικία τους. Et c'est pareil, ils élisent des délégués par bataillon. Και εκλέγουν αντιπροσώπους ένα σύνταγμα. Aussi bien des officiers que de simples soldats. Τόσο αξιωματικούς όσο και απλούς στρατιώτες. Et ils constituent le comité central de la garde nationale. Και αυτοί αποτελούν την κεντρική επιτροπή της Νοφράτσης. Le 31 octobre, il y a une émeute. Στην 31 Οκτωβρίου γίνεται μια εξέγερση. Parce que la population parisienne pense que le gouvernement est en train de négocier avec les Allemands. Γιατί ο λαός του Παρισιού πιστεύει ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει να παζαρεύει με τους Γερμανούς. Il y aura à nouveau en janvier une émeute. Τον Ιανουάριο έχουμε πάλι μια εξέγερση. Et fin janvier, il y a un traité de paix avec l'Allemagne. Και τέλη Ιανουαρίου υπάρχει η συνθήκη ειρήνης με τους Γερμανούς. Et les Allemands veulent défiler dans Paris. Και οι Γερμανοί θέλουν να παρελάσουν μέσα στο Παρίσι. Et la population parisienne est humiliée. Ο λαός του Παρισιού αισθάνεται ταπεινωμένος. Mais la garde nationale a le droit de conserver ses armes. Αλλά η εθνοφρουρά διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει τα όπλα της. En fait, ils ont peu d'armes. Les vrais équipements militaires sont à l'armée régulière. Στην πραγματικότητα βέβαια έχουν λίγα όπλα γιατί ο πραγματικός εξοπλισμός είναι στο τακτικό στρατό. L'une des conditions de l'accord avec l'Allemagne, c'est l'organisation d'élections. Ένας από τους όρους της συνθήκης με τη Γερμανία είναι η διενέργεια εκλογών. Et donc les élections sont organisées début février 1871. Οι εκλογές οργανώνονται αρχές Φεβρουαρίου 1871. Et c'est là qu'on va voir ce qui sera la grande faiblesse de la commune. L'immense majorité de l'Assemblée élue est composée de royalistes. Η μεγάλη πλειοψηφία των αυτών που εκλέγονται, των μελών της Βουλής που εκλέγονται, είναι μοναρχική. Ou de Bonapartistes, de partisans de l'empereur. Ή Bonapartistes, δηλαδή ο παρτίζαν Napoléon III. Il n'y a qu'à Paris
qu'il y a une majorité de républicains modérés. Μόνο στο Παρίσι υπάρχει μια πλειοψηφία δημοκρατικών και αυτό μετριοπαθών δημοκρατικών. Et quatre révolutionnaires. Και τέσσερις επαναστάτες. Dont Garibaldi, un révolutionnaire italien. Και ανάμεσα στους τέσσερις επαναστάτες είναι και ο γνωστός Ιταλός επαναστάτης ο Γαριμπάλδης. Le gouvernement se méfie, enfin l'Assemblée nationale et le gouvernement se méfient de Paris. Και η Βουλή και η κυβέρνηση αντιμετωπίζουν με καχυποψία το Παρίσι. Ils décident en fait de siéger à Bordeaux. Και αποφασίζουν η κυβέρνηση και η Βουλή να συνεδριάζουν στο Μπορντό. Puis à Versailles. Και στη συνέχεια τη Βερσαλία. Et Adolphe Thiers devient le chef du gouvernement. Και επιβάλλει πρωθυπουργό γίνεται ο Adolphe Thiers. Pour affirmer son pouvoir par rapport à Paris, il décide de récupérer les canons. Για να επιβεβαιώσει την εξουσία του πάνω στο Παρίσι, αποφασίζει να κατασχέσει τα κανόνια. La Garde nationale avait organisé une souscription pour s'offrir des canons. Η Εθνοφρουρά είχε οργανώσει έναν έρανο για να αγοράσουν κανόνια. Et donc l'armée régulière rentre dans Paris pour s'emparer des canons. Και έτσι ο τακτικός στρατός μπαίνει στο Παρίσι για να πάρει τα κανόνια. Ça se passe notamment dans l'est de Paris, qui est le quartier le plus ouvrier et le plus populaire. Και όλα συμβαίνουν στα ανατολικά του Παρισιού, που είναι στα ανατολικά προάστια, το οποίο είναι τα πιο λαϊκά, τα πιο φτωχά προάστια του Παρισιού. Notamment Butte Montmartre. Ιδιαίτερα στο λόφο της Μονμάρτρης. Donc l'armée s'empare des canons. Ο στρατός κατάσχει τα κανόνια. Mais alors que le jour se lève, l'armée est entourée par la foule. Αλλά όπως με την ανατολή του ήλιου, ο στρατός περικυκλώνεται από μάζες λαού. Et notamment une foule de femmes. Και ειδικότερα μεγάλες μάζες γυναικών. Donc les officiers donnent l'ordre de tirer. Οι αξιωματικοί δίνουν εντολή να πυροβολήσουν. Et les soldats vont pas tirer. Αλλά οι στρατιώτες θα αρνούνται να πυροβολήσουν. Donc les officiers redonnent l'ordre de tirer. Οι αξιωματικοί ξαναδίνουν εντολή να πυροβολήσουν. Et en fait, au bout d'un moment, il y a une fraternisation. Και σε μια στιγμή υπάρχει μια συναδέλφωση με τον κόσμο. Et c'est deux généraux qui sont arrêtés en fait par leur troupe. Και οπότε οι δύο στρατηγοί επικεφαλής συλλαμβάνονται από τους δύο στρατιώτες τους. Et ils seront fusillés d'ailleurs. Και θα τους φυκιστούν στη συνέχεια. Et des différents quartiers de l'Est de Paris, la foule va converger vers l'hôtel de ville. Και από τα διάφορα συνοικίε στα ανατολικά του Παρισιού κατεβαίνουν πλήτη τα οποία να συγκλίνουν προς το Δημαρχείο του Παρισιού. Et finalement le gouvernement Thiers s'enfuit. Τελικά η κυβέρνηση Thiers το σκάει. Donc la journée a été spontanée en fait. Η μέρα ήταν αυθόρμητη, όλα ήταν αυθόρμητα. Mais à la fin de la journée, le pouvoir a changé. Αλλά στο τέλος της μέρας, η εξουσία έχει αλλάξει χέρια. Et en fait, c'est le comité central de la Garde nationale qui a le pouvoir. Και είναι η Κεντρική Επιτροπή της Εθνοφρουράς που έχει πάρει την εξουσία. Alors, ils vont faire deux choses. Θα κάνουν δύο πράγματα. D'une part, ils vont essayer de négocier avec l'Assemblée nationale. Από τη μια θα προσπαθήσουν να συνδιαλλαγούν με την Εθνοφρουρά. Et en demandant en fait une grande autonomie pour Paris. Ζητώντας να δοθεί μεγάλη αυτονομία στο Παρίσι. Et qui est une mairie, un conseil municipal élu. Που αυτό σημαίνει δημαρχείο και δημοτικό συμβούλιο εκλεγμένα. Et donc ils vont commencer à organiser l'élection. Και αρχίζουν να οργανώνουν τις εκλογές. Mais le gouvernement et l'Assemblée nationale ne veulent pas négocier. Αλλά η κυβέρνηση και η συνέλευση δεν θέλουν να συνδιαλλαγούν. Et finalement, les élections ont lieu le 26 mars. Τελικά οι εκλογές γίνονται στις 26 Μαρτίου. Donc en moins d'une semaine, l'élection est organisée. Σε μια εβδομάδα δηλαδή οργανώνονται εκλογές. Donc il y a un conseil qui est élu de 92 élus. Και δημιουργείται ένα συμβούλιο από 92 εκλεγμένους. Et là, le résultat, c'est tous les
c'est les différentes sensibilités du mouvement populaire. Και το αποτέλεσμα από την πολιτική άποψη είναι οι διάφορες πολιτικές ευαισθησίες της εργατικής τάξης. Il y a le partisan de Blanqui, qui est un révolutionnaire insurrectionnaliste. Υπάρχουν ο παδί του Blanqui, που είναι ένας επαναστάτης εξεγερσιακός. Il y a les membres de l'Association internationale des travailleurs, la première internationale. Υπάρχουν οι εκπρόσωποι της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, αυτό που ονομάζουμε η πρώτη διεθνής. Il y a des candidats qui sont soutenus par le comité des 20 arrondissements. Υπάρχουν οι υποψήφοι που υποστηρίζονται από την Επιτροπή των 20 συνοικιών. Et il y a des candidats soutenus par le comité central de la garde nationale. Υπάρχουν υποψήφοι που υποστηρίχθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή της Αντιφοράς. Il y a ce qu'on peut appeler des républicains rouges. Υπάρχουν αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε κόκκινοι δημοκρατικοί. Dont la référence c'est la Révolution française et l'année 1793. Στον οποίο η αναφορά είναι η Γαλλική Επανάσταση και ειδικότερα αυτά που έγιναν το 1793. C'est-à-dire la République jusqu'au bout, la République sociale. Αυτό που είναι η κοινωνική δημοκρατία μέχρι την άκρη της. Et donc tout ça va constituer le Conseil de la Commune. Και όλοι αυτοί θα δημιουργήσουν το Συμβούλιο της Κομμούνας. Il y a des décisions symboliques. Ils décident d'adopter le drapeau rouge. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που έχουν συμβολικό χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα αποφασίζουν να υιοθετήσουν την κόκκινη σημαία. Ils décident de rétablir le calendrier révolutionnaire de la Révolution française. Επίσης, επανεισάγουν το επαναστατικό ημερολόγιο της Γαλλικής Επανάστασης. Il y a des mesures sociales tout de suite. Υπάρχουν και κοινωνικά μέτρα που λαμβάνονται αμέσως. Ils décident de suspendre le paiement des loyers. Καταργούν την πληρωμή των ενοικίων. D'arrêter tous les procès pour dette. Να σταματήσουν όλες οι δίκες λόγω χρέους. De rendre les objets de faible valeur déposés au Monde Piété. Και να επιστρέψουν όλα τα αντικείμενα χαμηλής αξίας που είχαν κρατήσει στο νεοχειροδανειστήριο. Από το φούστο. Ils décideront aussi de verser une pension aux blessés. Επίσης, αποφασίζουν να δώσουν σύνταξη στους τραυματίες. Ou aux orphelins et aux veuves des gardes nationaux. Επίσης και στα ορφανά και στις χείρες των Χριστοφοράς. Quelques semaines plus tard, ils décideront d'étendre cette mesure aux enfants naturels, sans mariage. Ah, oui. Και λίγες εβδομάδες αργότερα αποφασίζουν να επεκτείνουν το μέτρο αυτό της κάλυψης και στα νότα παιδιά, τα παιδιά που δεν είχαν... Και aux concubines, aux femmes non mariées. Και στις ανήπαντες μητέρες. En six semaines, la commune va prendre des mesures très importantes. Μέσα σε έξι εβδομάδες η κομμούνα θα πάρει πολύ αξιόλογα μέτρα. Je prends trois exemples. Les étrangers, οι ξένοι, οι αλλαβοί, les femmes, οι γυναίκες, et la question sociale, l'anticapitalisme. Και το κοινωνικό ζήτημα, ο αντικαπιταλισμός. Sur les étrangers, il n'y a pas de loi ou de décret. Για τους αλλοδαπούς δεν υπάρχει νόμος ή ψήφισμα. Mais la commune est obligée d'étudier un cas. Αλλά η κομμούνα αναγκάζεται να μελετήσει μια περίπτωση. C'est Léo Frankel, qui est un membre de l'Association internationale des travailleurs. Είναι ο Λέο Φραγκέλ, που είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Εργαζομένων. Mais en fait, c'est un Hongrois. Αλλά είναι Ούγγρος. Et il a été élu lors des élections. Και ο οποίος εξελέγει από τις εκλογές που αναφέραμε νωρίτερα. Or, les élections ont lieu avec les listes de l'Empire, les listes électorales de l'Empire. Οι εκλογές είχαν γίνει με τις εκλογικούς καταλόγους που είχε συνταχθεί από την Αυτοκρατορία. Et dans ces listes, seuls peuvent voter les hommes français habitant Paris. Και με βάση αυτούς τους εκλογικούς καταλόγους μπορούν να ψηφίσουν μόνο οι άντρες γεννημένοι και κατοικούντες στο Παρίσι. Et donc, Frankel n'a pas pu voter, mais il a été élu. Ο Φραγκέλ λοιπόν δεν μπόρεσε να ψηφίσει, αλλά εξελέγει. Il est chargé par la commune de diriger l'œuvre sociale de la commune. Και έχει αναλάβει από την κομμούνα να χειρίζεται το κοινωνικό έργο της κομμούνας. Et donc la commune décide qu'il a le droit. Και η κομμούνα λοιπόν αποφάσισε πως έχει το δικαίωμα. Et ce qu'il dit, c'est
le drapeau de la commune et celui de la République universelle. Με την έκφραση ότι η σημαία της κομμούνας είναι εκείνη της παγκόσμιας δημοκρατίας. Toute ville a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers. Κάθε πόλη αποφασίζει ότι έχει το δικαίωμα να δίνει τον τίτλο του πολίτη στους αλλοδαπούς. Aux étrangers qui la servent. Στους αλλοδαπούς που την υπηρετούν. Donc la commune, c'est un gouvernement où l'équivalent du ministre du Travail. Et puis, après, la commune, λοιπόν, είναι μια κυβέρνηση όπου το αντίστοιχο του Υπουργού Εργασίας est un étranger. Είναι ένας αλλοδαπός. C'est pas le seul. Δεν είναι ο μόνος. Elisabeth Dmitriev. Elisabeth Dmitriev, επίσης. Qui va créer le mouvement des femmes. Που θα δημιουργήσει το κίνημα των γυναικών. Et russe. Είναι Ρωσίδα. Et elle sera faite citoyenne de la commune. Και επίσης θα ονομαστεί πολίτης της κομμούνας. Plus que ça, deux des chefs militaires de la commune. Και πέρα από αυτό, δύο από τους στρατιωτικούς αρχηγούς της κομμούνας. Dobrovsky et Wolbeski. Ο Dobrovsky και ο Wolbeski. Sont polonais. Είναι Πολωνοί. La deuxième activité importante de la commune, ça va être pour les femmes. J'ai dit comment la commune avait reconnu le concubinage. Il y a une organisation qui va se créer, l'Union des femmes. Et va dimitir mia organosi pou legete i enos ton ginekon. En fait, au début, c'est l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés. Στην αρχή λέγεται η Ένωση των Γυναικών για την παράσπιση του Παρισιού και την φροντίδα των τραυματιών. Donc on voit bien qu'elle s'est orientée vers les soins. Βλέπουμε από την αρχή ότι στρέφεται προς την περίθαλψη. Les tâches féminines. Αυτό που θεωρείται σαν γυναικεία υποχρέωση, ας το πούμε. Mais en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Αλλά στην πραγματικότητα δεν θα γίνει έτσι. Et les femmes vont revendiquer le droit d'être armées. Οι γυναίκες θα διεκδικήσουν το δικαίωμα να οπλιστούν, de participer à la défense, να συμμετέχουν στην άμυνα, et de s'organiser pour développer l'emploi des femmes. Και να οργανωθούν για να αναπτύξουν την απασχόληση των γυναικών. À la fin de la commune, Louise Michel, la grande révolutionnaire, στο τέλος της κομμούνας, η Λουίζα Μισελ, η μεγάλη επαναστάτρια, dira que au moins 10 000 femmes ont participé au combat de la commune. Θα πει ότι περίπου 10.000 γυναίκες έλαβαν μέρος στις μάχες της κομμούνας. La mesure anticapitaliste, il y en a plein. Mais... Όσο και να αφορά τα αντικαπιταλιστικά μέτρα, υπάρχουν πολλά. La plus importante, c'est de fait la nationalisation des ateliers abandonnés. Το πιο σημαντικό είναι η εθνικοποίηση των εγκαταλειμμένων εργαστηρίων. C'est abandonné par leurs propriétaires. Το οποίο είχαν εγκαταλείψει οι ιδιοκτήτες τους. Qui ont fui à cause de la guerre. Που το είχαν σκάσει λόγω του πολέμου. Ou à cause de la révolution. Ή το είχαν σκάσει λόγω της επανάστασης. Et donc la commune décide de recenser les ateliers. Η κομμούνα αποφασίζει να επιτάξει τα εργαστήρια αυτά. Et de les remettre à des coopératives de travailleurs. Και να τα παραδώσει σε συνεταιρισμούς εργατών. Elle prévoit aussi d'indemniser les patrons quand ils rentreront. Προβλέπει ακόμα να αποζημιώσει τα αφεντικά όταν γυρίσουν. Mais c'est quand même considéré comme une mesure d'expropriation. Αλλά θεωρείται παρόλα αυτά σαν μια ενέργεια απαλωτρίωσης. Il y a quelques exemples de travailleurs qui vont reprendre les entreprises. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα εργαζομένων που ξαναπήραν τις επιχειρήσεις. La répression, l'écrasement de la commune ne permettra pas de développer ça complètement. Αλλά η καταστολή και η συντριβή της κομμούνας δεν θα επιτρέψουν, όπως καταλαβαίνετε, να παγιωθεί αυτή η κατάσταση. La commune va aussi déclarer la séparation de l'Église et de l'État. Επίσης, η κομμούνα θα διεκηρύξει το χωρισμό εκκλησίας και κράτους. L'éducation gratuite. Την δωρεάν εκπαίδευση. Et la création d'école technique à la fois pour les garçons et pour les filles. Και τη δημιουργία τεχνικών σχολείων τόσο για τα χώρια όσο και για τα κορίτσια. Et puis surtout, il y a le problème de la démocratie directe. Και κυρίως υπάρχει το θέμα της άμεσης δημοκρατίας. Les élus de la commune sont considérés comme révocables à tout moment. Οι εκλεγμένοι της κομμούνας θεωρούνται ανακλητοί οποιαδήποτε στιγμή.
Ils n'ont pas le droit de toucher un salaire supérieur à celui des ouvriers. Δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν μισθό μεγαλύτερο από το μισθό ενός εργάτη. Et voilà tout ce souci démocratique dont on discute encore aujourd'hui. Και όλες αυτές οι δημοκρατικές ανησυχίες για τις οποίες ακόμα και σήμερα μιλάμε. Bon, maintenant la fin qui est tragique. Και τέλος, το τέλος που είναι τραγικό. D'une part, le 1er mai, la commune décide la création d'un comité de salut public. Την 1η Μαΐου η κομμούνα αποφασίζει δημιουργία μιας επιτροπής δημόσιας σωτηρίας. Et en fait une espèce de dictature pour défendre la commune. Που είναι ένα είδος δικτατορίας για να υπερασπίσει την κομμούνα. Mais en fait ça divise la commune. Αλλά αυτό όμως διχάζει την κομμούνα. Et ça n'aura pas en fait beaucoup de conséquences. Les membres du comité de salut public vont changer au bout d'une semaine. Και δεν θα έχει σοβαρές συνέπειες γιατί τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Σωτηρίας θα αντικατασταθούν μέσα σε μια εβδομάδα. Le 21 mai, les troupes versaillaises rentrent dans Paris. Στις 21 Μαΐου οι στρατιωτικές δυνάμεις από τις Βερσαλίες μπαίνουν στο Παρίσι. Et progressivement, ils vont écraser la commune. Και προοδευτικά συντρίβουν την κομμούνα. Les communards vont exécuter quelques otages, dont l'archevêque. Οι κομμουνάριοι θα εκτελέσουν μερικούς ομήρους, μεταξύ των οποίων ο αρχιεπίσκοπος του Παρισιού. Des monuments comme les Tuileries, l'Hôtel de Ville et la préfecture de police vont être incendiés. Θα καούν ορισμένα μνημεία όπως το Ανάκτορο του Ιλερί ή το Δημαρχείο του Παρισιού. Les Versaillais, le gouvernement dit que c'est les femmes qui vont mettre le feu. Μάλιστα η κυβέρνηση και τα τέρατα των Βερσαλιών λένε πως είναι οι γυναίκες αυτές που πάρουν τις φωτιές. D'où le nom les pétroleuses. Εξού και ο όρος οι πετρολιάρες, στα ελληνικά οι πετρολές τις λένε δηλαδή. Qui va désigner donc les femmes les plus radicales. Που με αυτόν τον τρόπο θα χαρακτηρίσουν υβριστικά τις πιο ριζοσπαστικές γυναίκες. En 1968, un peu après, il y a des groupes de femmes qui s'appelleront les pétroleuses en France. Και το 1968, με υπερηφάνεια, ομάδες γυναικών ονομάστηκαν έτσι. En hommage aux femmes de la commune. Τιμώντας τις γυναίκες της κομμούνας. En fait, la commune a beaucoup fait sur le plan social et démocratique. Η κομμούνα έκανε πολλά πράγματα στο κοινωνικό και στο δημοκρατικό επίπεδο. Sur le plan militaire, c'était pas des experts. Στο στρατιωτικό τομέα δεν ήταν πολύ ικανοί. Ils ont construit des barricades dans leur quartier. Έφτιαξαν οδοφράγματα στις συνοικίες. Il n'y a pas eu de centralisation et d'offensive. Δεν υπήρξε συγκεντροποίηση της αντεπίθεσης. Et en fait, ils ont attendu que pour résister, mais ils ont fini par. Και περίμεναν την επίθεση για να αντισταθούν. Αλλά αυτό βέβαια δεν μπορούσε να αποδώσει. Les historiens pensent qu'il y a eu à peu près 30 000 morts. Οι ιστορικοί θεωρούν ότι υπήρξαν περίπου 30.000 νεκροί. C'est pas dans les colonies, c'est pas en Afrique, c'est à Paris. Δεν ήταν στις Αφρικίες, δεν ήταν στην Αφρική, ήταν μέσα στο Παρίσι. Quand les Versaillais reprenaient les barricades, ils tuaient tous les défenseurs. Όταν οι Βερσαγιέζοι καταλάμβαναν ένα οδόφραγμα, εκτελούσαν όλους τους υπερασπιστές του. Après la commune, 40 000 personnes ont été mis en prison. Μετά την καταστολή της κομμούνας, 40.000 άτομα κλείστηκαν στις φυλακές. Il y a eu 24 conseils de guerre. Έγιναν 24 στρατοδικεία. Qui ont fonctionné jusqu'en 1878. Τα οποία λειτουργούσαν μέχρι το 1878. 7 ans après, on jugeait toujours les communards. Μετά 7 χρόνια μετά την καταστολή και ακόμα δικάζανε κομμουνάρους. Il y a eu 10 000 condamnations. Είχαμε 10.000 καταδίκες. Des peines de mort, θανατικές καταδίκες, des peines de prison, ή φυλάκισης, travaux forcés, ή καταναγκαστικά έργα, et déportation en Nouvelle-Calédonie. Και εξορία στη Νέα Καλιδονία, που ήταν τα κάτεργα, ας πούμε. Louis Michel sera déporté en Nouvelle-Calédonie. Η Louis Michel, για παράδειγμα, εξορίστηκε στη Νέα Καλιδονία. Donc, un mot de conclusion. Και για κατάληξη. La postérité de la commune, c'est aussi parce que des théoriciens du mouvement ouvrier se sont intéressés à la commune.
η ανάδοση της κομμούνας οφείλεται και στο ότι οι θεωρητικοί του εργατικού κινήματος ασχολήθηκαν, ενδιαφέρθηκαν για την κομμούνα. Ils ont tiré des leçons qu'on peut penser différentes ou complémentaires. Και έβγαλαν συμπεράσματα που μπορούμε να τα δούμε κάποια από αυτά είναι διαφορετικά, κάποια είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Le premier, c'est Karl Marx. Ο πρώτος ήταν ο Karl Marx. Il considère que la Commune de Paris, c'est la forme du pouvoir des travailleurs. Θεωρεί ότι η Κομμούνα των Παρισίων είναι η μορφή της εργατικής εξουσίας. Il dit même de la dictature du prolétariat. Λέει μάλιστα της δικτατορίας του προλεταριάτου. Lénine aussi parle de la Commune dans l'État et la Révolution. Και ο Λένιν μιλάει για την Κομμούνα στο κράτος και επανάσταση. Contre le réformisme, contre les déviations parlementaires. Ενάντια στο ρεφορμισμό, ενάντια στις κοινοβουλευτικές παρεκκλήσεις. Il rappelle que le pouvoir des travailleurs crée ses propres institutions. Θυμίζει ότι η εργατική εξουσία δημιουργεί τους δικούς της θεσμούς. Et pour lui, il y a un rapport entre la Commune de Paris, le Conseil de la Commune. Και γι' αυτό υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην Κομμούνα των Παρισίων, στα συμβούλια της Κομμούνας. Et ce que seront les Soviets. Και αυτό το οποίο θα γίνουν αργότερα τα Σοβιέτ. Et Trotsky aussi s'est intéressé à la Commune. Και ο Τρότσκι ασχολείται με την Κομμούνα. En 1924, il y a l'histoire de la Commune qui paraît en France. Το 1924 εκδόθηκε στην Γαλλία μια ιστορία της Κομμούνας. Et Trotsky écrit la préface. Και ο Τρότσκι έγραψε τον πρόλογο. Et la principale leçon que lui tire, και το βασικό δίδαγμα το οποίο αυτός βγάζει, c'est que ce qui a manqué à la Commune de Paris, c'est un parti. Είναι ότι εκείνο το οποίο έλειψε από την Κομμούνα των Παρισίων είναι ένα κόμμα. Donc c'est sur tout ça, c'est des débats ouverts. Όλα αυτά είναι συζητήσεις που είναι ακόμα ανοιχτές. Il y a évidemment aussi une autre tradition qui se réfère à la Commune. Υπάρχει και μια άλλη παράδοση που αναφέρεται στην Κομμούνα. C'est la tradition libertaire. Είναι η ελευθεριακή παράδοση. Qui insiste plus sur le contrôle des élus. Που επιμένει ιδιαιτέρως στον έλεγχο των εκλεγμένων. Sur la démocratie de base. Στη δημοκρατία από τη βάση. Sur le contrôle sur l'armée. Στον έλεγχο του στρατού. Voilà, mais en gros, c'est la Commune de Paris fait partie de l'héritage du mouvement ouvrier international. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η Κομμούνα των Παρισίων αποτελεί τμήμα της παράδοσης του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Merci.